Που σημαίνει, ο πατέρας έχει αυτό το αίμα, ακολουθείς πάντα την τυπικότητα που έχει ο πατέρας, αυτό έχει το ζωή αίμα. Ο νόμος αυτός προβλέπει ότι η εθνική καταγωγή του πατέρα καθορίζει την εθνική καταγωγή του παιδιού. Αυτός ήταν ο νόμος της χώρας στην πολιτεία της Ρώμης το 1805. Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε πως ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης κατά τη γέννησή του έγινε υπήκοος του Σουλτάνου της Τουρκίας. Κατά το 1827 πήρε και την ηλική υπηκότητα που έχουμε στην Εθνοσυνέλευση Τριζίνας και έτσι γίνεται αποκλειστικά Έλληνας πολίτης. Ποτέ όμως δεν υπήρξε πολίτης των παπικών κρατών της Ρώμης. Αυτά τα λένε Έλληνες, το λέει ο δικηγορικός σύμβουλος Winkelmann της Αμερικής. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης με ελληνική την εθνική του καταγωγή μεγαλώνει στη Ρώμη και από μικρός δείχνει μια έφεση προς τη ζωγραφική και τις τέχνες. Σπουδάζει τη ζωγραφική και την κριτική, ενώ φοιτεί στην Ακαδημία Σαν Λούκα. Παράλληλα, εντρίφησε στη ζωγραφική όλων των εποχών, την κλασική, ομπιανή, ετρουσκική, ρωμαϊκή, μαυριτανική και βενετική. Μαθαίνει τη μέθοδο φρέσκο και σέκο και εξοικειώνεται ιδιαίτερα με τον αδιορθόν και αφθαλμένα από τον καιρό αριστουργήματα του Ραφαέλου. Με τα χρόνια αποκτά μεγάλη φήμη και έτσι το 1840 ο Πάπας Γρηγόριος ο 16ος του αναθέτει εργασίες του Βατικανού, ενώ μία φθαρμένη τοιχογραφία του Μιχαήλ Άγγελου την ξαναζωντανεύει. Η Ρώμη γεμίζει από αριστουργήματα του Μπρουμίδη. Δάσκαλός του στη ζωγραφική είναι ο Μπαρόν Καμουτσίνη. Μαζί με άλλους διακεκριμένους καλλιτέχνες εξοραίζει το χρονολόγιο των παπών στην Βασιλική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Σημαντική εργασία του για 11 έτη με νοπογραφίες και διακοσμήσεις στη βίλα και το ανάκτορο του πρίγκιπα Τόρλωνία στη Ρώμη. Το όνομα του Μπρουμίδη γίνεται συνώνυμο του καλλιτέχνη που δημιουργεί αριστουργήματα. Από το αμερικανικό βιογραφικό προκύπτει ότι ο Μπρουμίδης είχε παντρευτεί στη Ρώμη και είχε αποκτήσει δύο παιδιά, την Έλενα, που γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 1832 και τον Ιωσήφ, στις 15 Ιανουαρίου 1842. Κανένα άλλο στοιχείο περί οικογενείας του δεν γνωρίζουμε, όσο και να ψάξει δεν υπάρχει πουθενά. Το 1848 η Ιταλία ήταν ένα ηφαίστειο. Ο λαός ζητούσε την ένωση όλων των Ιταλικών κρατηδίων. Αυτός ο πόθος προσέκυψε στην δύσμονα αντίδραση των παππών. Παρά τα αυτά ο φιλελευθερισμός φούντωνε και οι ιδέες του Μαντσίνη και του Γαριβάλδη συνέπαιναν τις λαϊκές μάζες. Εκείνη την εποχή ο Μπρουμίδης υπηρετούσε λογαγός του Βατικανού, παράλληλα με τις καλλιτεχνικές προσχολίες. Τα πράγματα όμως οξύνθηκαν όταν οι επαναστάτες σκότωσαν τον Ρώση, υπουργό εξωτερικών του Βατικανού. Οι πατικές δυνάμεις πήραν τότε άμεση διαταγή να πυροβολήσουν το πλήθος των επαναστατών. Μέσα σε μια τέτοια συμπλοκή, ο λογαγός Μπρουμίδης αρνήθηκε να εκτελέσει τις διαταγές. Μπορεί να υπηρετούσε στον βατικό στρατό, αλλά η καρδιά του παλόταν από τις φιλελεύθερες ιδέες των επαναστατών. Άλλωστε, ανάμεσά τους είχε πολλούς φίλους και ομότυπους. Κατόπιν αυτού φυλακίστηκε από τον καρδινάλιο Αντωνιέλη. Αποφυλακίστηκε μετά από 14 μήνες με εντολή του Πάπα Πίου του 9ου, που ήταν γνωστός του και είχε επιστρέψει τη Ρώμη με τη βοήθεια των Γάλλων και των Αυστριακών. Υπό έναν όρο, να μην ξαναγυρίσει ο Μπρουμίδης στην Ιταλία. Έτσι λοιπόν επέλεξε ο Μπρουμίδης στην Αμερική εξαιτίας ενός φίλου του Αμερικανού φοιτητή της θεολογίας, του Τζον Νόρις, που τον παρότρινε να ασκήσει εκεί το καλλιτεχνικό ταλέντο. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1852, 47 ετών, ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης πατά το πόδι του στο κέντρο της γης, τη Νέα Υόρκη. Μαζί του δεν πήρε κανένα μέλος της οικογένειάς του. Όχι γιατί τους εγκατέλειψε, αλλά λόγω συνθήκων. Είναι αυτονόητο. Αγαπούσε τα παιδιά του και αυτό φαίνεται από την αλληλογραφία με την κόρη του που φυλάσσεται στα αμερικανικά αρχεία. Στην Αμερική λοιπόν αρχίζει αυτός ο μεγαλοφυής άνδρας να καταθέτει τα πιστοποιητικά στοιχεία του θεϊκού του μεγαλείου. Η φήμη του καλλιτέχνη γρήγορα διαδόθηκε. Τα πρώτα του έργα μεγάλα σε διαστάσεις και σε καλλιτεχνική αξία γίνονται στη Νέα Υόρκη όπου ζωγραφεί στην τεράστια εικόνα της Σταυρώσεως του Ιησού, στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, αλλά και εκείνο το αριστούργημα της εικόνας Αγίας Τριάδας στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης του Μεξικού. Σε ηλικία 50 ετών του 1855 αναλαμβάνει τον εξοραϊσμό του Καπιτολίου. Έργα αθάνατα δημιουργούνται από τον μετανάστη Κωνσταντίνο Μπρουμίδη, τα οποία ανεβάζουν τη φήμη του στα ύψη. Είναι όλα αυτά για τα οποία νιώθει περήφανη η Αμερική σήμερα, αλλά αγνοεί η Ελλάδα. Επειδή όμως η μοναξιά του ήταν ιδιαίτερα έντονη, αποφάσισε να παντρευτεί. Μετά από μια γνωριμία με το περίφημο μοντέλο Λόλα Τζέρμον, παντρεύεται το 1860
60, εκείνος 55 ετών και εκείνη 18. Για αυτή την ιστορία αναφέρονται τα εξής στη σχετική βιβλιογραφία της βιογράφου Μέρμπερ. Την Λόλα την αγάπησε πολύ. Απόκτησαν ένα γιο το Στάβο, που από το όνομα και μόνο φαίνεται η αγάπη του για την Ελλάδα. Ο Προυμίδης απαθανατίζει τη μορφή της Λόλα σε όλες τις ζωγραφίες του Καπιτολίου. Σε ένα κόπημα μιας εφημερίδας της εποχής εκείνης αναφέρονται εξής. Οι επισκέπτες του Καπιτολίου που θαυμάζουν το διακοσμητικό έργο στη Ροτόντα και στους διαδρόμους, ιδίως αυτό προς το οίκημα της Περουσίας, θα ενδιαφερθούν περισσότερο για το έργο του καλλιτέχνη όταν μάθουν ποια ήταν η πηγή που πήρε την έμπνευση για να φτιάξει τόσες όμορφες γυναικείες μορφές που παρουσιάζονται στις ζωγραφίες του. Η γυναίκα αυτή ήταν ανέμορφη. Είχε όμως και πνευματικές αρετές που την έκαναν να ξεχωρίζει ως λαμπρή προσωπικότητα του τόπου. Μάλιστα, μία από τις γυναικείες μορφές, ζωγραφισμένες στον ουρανό του Θόλου, θεωρείται το ακριβές ομοίωμα της συζύγου του, του καλλιτέχνη. Ενώ οι περισσότερες γυναικείες ζωγραφίες έχουν πάντα κάτι από τα χαρακτηριστικά της. Η Λόρα όμως κάποια στιγμή τον εγκατέλειψε. Αφαίρεσαν μαζί 10 χρόνια. Από ό,τι φαίνεται σε κάποια αποδείξεις και συμβόλαια που βρέθηκαν στον παούλο της τρίτης ανιψιάς της, η Λόρα παντρεύτηκε άλλες 2 φορές. Σύμπτωση, κάθε γάμος γινόταν ανά 10 χρόνια. Η φυγή της τον μαράζωσε και τον γέννη τη γράση Πρόλα. Είναι από τα πολλά δράματα που έχει ο μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης, καθώς κατάθλιψη γέμισε την ψυχή του και τον οδήγησε στην απομόνωση. Παρά τα αυτά, συνέχισε να εργάζεται αδιάκοπα με τον χρωστήρα του, δημιουργώντας ανεπανάληπτα έργα. Διακόσμησε την αίθουσα επιτροπής της Βουλής, την προεδρική αίθουσα, την αίθουσα των συνεδριάσεων, τον ουρανό του Θόλου, τις αίθουσες επιτροπής της Γερουσίας επί των πιστώσεων, την αίθουσα της υποδοχής της Γερουσίας, τις αίθουσες επιτροπής της περιοχής της Κολούμπια της Γερουσίας, τους διαδρόμους, το ισόγειο και το συμπληρωματικό κτίριο της Γερουσίας, το διάδρομο της Ευρεσιτεχνίας, την αίθουσα της επιτροπής της Γερουσίας, επί των εξωτερικών σχέσεων, το διάσωμα του Θόλου και πολλά άλλα τμήματα του Καπιτολίου. Η αποθέωση του Ουάσιγκτον σε επιφάνεια 500 τετραγωνικών μέτρων ετοιμάστηκε μέσα σε 11 μήνες. Είναι από τα θεαματικότερα έργα στον κόσμο που αποτέλεσε και την αποθέωση του Προυμίδη. Σε αυτή την εικόνα από απόσταση 60 μέτρων, γιατί τόσο είναι το ύψος του ουρανού του Θόλου, από το δάπεδο της Ροτόντα, τα πρόσωπα που έχουν ζωγραφιστεί σε ύψος 3 μέτρων, τα πρόσωπα φαίνονται φυσιολογικά σε διαστάσεις. Μόνο το συμβόλαιο που έκανε και την κυβέρνηση για να ζωγραφίσει τον ουρανό του Θόλου, του αύξησε το εισόδημα κατά 40.000 δολάρια. Δυστυχώς όμως, όπως συμβαίνει με πολλά από τα μεγάλα πρόσωπα της ιστορίας, ο Προυμίδης πέθανε άνθρωπος. Η ζωή του είχε γίνει ένα δράμα. Η μοναξιά και τα ψυχικά διέξοδα τον οδήγησαν στην κατάρρευση. Αρρώστησε και τα χρήματα που έπρεπε να λαμβάνει από τις εργασίες του Καπιτολίου έγιναν όλα στα φάρμακα. Την 1η Οκτωβρίου 1879, ο Προυμίδης, σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση, ανεβαίνει στη Σκαλωσία για να ολοκληρώσει κάποια σχέδιά του στο διάσωμα του Καπιτολίου. Έφυγε όμως απότομα στο δάπεδο και από τότε δεν ξανασηκώθηκε ποτέ. Προσπάθησε να εργαστεί σπίτι του, να το φάσμα της πείνας, η μοναξιά, τα γεράματα, η ξενιτιά, ο φόβος του κοινωνικού εξευτελισμού και η ασυνείδητη τέχνο-κριτική που κατηγορούσαν τα έργα του από φθόνο των ισοπεδώνων. Τι έκανε τον Προυμίδη να πέσει από τη Σκαλωσία, είναι ένα ερώτημα. Μικροεγκεφαλική αιμορραγία, λιποθυμία. Κανείς δεν ξέρει. Γνωρίζουμε πως ήταν 74 χρόνων και πριν του συμβεί το ατύχημα στη Σκαλωσία, ακριβώς 16 Ιουλίου 1879, είχε γράψει στον αρχιτέκτονα Κλάρκ πως αισθανόταν καλύτερα στην υγεία του, απόδειξη πως ήταν άρρωστος, και παρά τα αυτά εξακολουθούσε να εργάζεται στο σπίτι του ακόμη. Παρατηρούν δηλαδή πως ο Προυμίδης δεν ήταν καλά από τον Ιούλιο, αφού δεν πήγαινε στη δουλειά του, αυτός ο τόσο ετοιμενής, εργατικός και συνετής. Το ότι δεν αισθανόταν καλά το βεβαιώνει και το γεγονός πως για 5 μέρες πήγε σε αναπτυκτικές πηγές του Όρκνη, κοντά στη Μάσιγκτον, όπου πήρε και τα σχέδια μαζί του για να εργάζεται με την ελπίδα πως θα βελτιωθεί η υγεία του. Αυτό το γράφει σε επιστολή του 11 Αυγούστου του 1879 στον αρχιτέκτονα Κλάρκ. Του λέει μάλιστα πως ο γιατρός Τόμσον τον έχει προτρέψει να πάει εκεί γιατί υπέφερε το άσθημα. Επίσης τον πληροφορούσε με το ίδιο γράμμα ότι εργαζόταν σε 3 μεγάλα σχέδια που είχε μαζί του γιατί αισθανόταν κάπως καλύτερα από τον καθαρό αέρα. Του τονίζει μάλιστα ότι μόνο για την υγεία του πήγε στο Όρκνη και όχι για διασκέδαση. Και είχε τελειώσει το σχέδιο της συνθήκης του ΠΕΝ, όπως επίσης και το θέμα του πρώτου απικισμού της Νέας Αγγλίας, καθώς και 2 άλλα ακόμη σχέδια που θα ζωγράφιζε έπειτα στο διάσωμα. Δηλαδή, ο άρρωστος Προυμίδης, ο γέρος Προυμίδης, δουλεύει όπου και οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν είναι.
Δεν μπορεί όμως να μείνει στο Ορκομείο. Δεν του πάει η καρδιά να βρίσκεται μακριά από το Καπιτόλιο. Και άλλωστε, ακόμα επιστρέψει στη Βάσιγκτον και γράφει την 18η Αυγούστου στον αρχιτέκτονα, αναλέγοντας ότι μπορεί επιτέλους να ξαναρχίσει το έργο του, να ξανανέβει στη σκαλοσέλεια και αισθανόταν κάπως καλύτερα. Στην πραγματικότητα όμως ο Βρομίδης δεν ήταν καλύτερα. Γι' αυτό όταν ανέβηκε στη σκαλοσέλεια την 1η Οκτωβρίου έπεσε. Και έπεσε για να μην μπορέσει ποτέ πια να ξανανεβεί. Γιατί από εδώ και πέρα ήταν συνεχώς άρρωστος. Στο σπίτι του τον επισκέπτεται το γιατρός Τέιλορ και ελπίζει να βελτιωθούν τα φάρμακα που του δίνει. Αλλά ο ψυχισμός του βρίσκεται σε αθλία κατάσταση. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να εργάζεται γιατί δεν θέλει να εκμεταλλευτεί την κυβέρνηση που έχει δώσει εργασία. Ανασηκωμένος από το κρεβάτι του και καθισμένος πλέον γιατί δεν μπορούσε πια να σταθεί στα πόδια του, ζωγραφίζει κοντά στον τρίποδα. Δεν ήθελα τον καιρό του κυβέρνηση δίχως να προσφέρει. Μετά το ατύχημά του στη Σκαλοσιά, ο Βρομίδης έζησε ακριβώς 4 μήνες και 19 ημέρες. Ημέρες αρρώστιας, μοναξιάς, φτώχειας και απελπισίας. Πέθανε το πρωί στις 6:30 19 Φεβρουαρίου του 1880. Επί 24 ώρες πριν πεθάνει, ήταν τελείως ανέστητος. Μόνο στις τελευταίες στιγμές συνήλθε, αναγνώρισε τους γύρω του και έκλεισε τους γύρω του και έκλεισε επικραμμένο στα μάτια. Ήταν η στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του. Τα έξοδα της κηδείας του φαίνεται να τα ανέλαβαν μερικοί συνεργάτες φίλοι του. Αν και ο νεκρός Βρομίδης είχε λαμβάνει από το Καπιτόλιο 830 δολάρια. Συγκεκριμένα 500 δολάρια που του έφυγε ο αρχιτέκτονας από το λογαριασμό για την πληρωμή της λογογραφίας του ουρανού του Θόλου, 200 δολάρια για την κηδεία του και 130 δολάρια για εργασία 13 ημερών στο σπίτι. Βεβαίως, τα χρήματα αυτά δόθησαν στην οικογένειά του αργότερα. Πάντως ένα είναι το γεγονός. Ο Βρομίδης πέθανε σχεδόν απέναντι. Η πρώην γυναίκα του Λόλα ευγενώς προσεφέρθηκε και τον έθαψε στον οικογενειακό της τάφο, όπου ήταν θαμμένοι και οι γονείς της. Εκεί ετάφη αρκετά χρόνια μετά και ο τρίτος σύζυγός της, καθώς και το παιδί της, Λόρενς, Πάβλο Σταύρος Βρομίδης. Σε εκείνο λοιπόν το νεκροταφείο, γήπεδο 70 και θέση 6, τάφηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 1880 ο γιος του Σταύρου Βρομίδη από τα Φιλιατρά, ο καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Βρομίδης. Και με την ταφή του πέρασε στην Λισμονιά και στην Ήφη κάπου 70 χρόνια. Οπότε η Αμερικανική κυβέρνηση, αφιπνιστήσα από την ανακάλυψη του τάφου εκείνου από την Μέρτο, τοποθέτησε ένα μυστική επιτήρια πλάκα στον Ιταλό πρόσφυγα όπως τον αποκάλυψε. Πολλά χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα στις 30 Απριλίου 1968, η Αμερικανική κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει τα αποκαλυπτήρια της υποτομής του Βρομίδη μέσα στη ρωτότητα του Καπιτολίου. Θα γνωρίζαμε όλοι ελάχιστα για τον καλλιτέχνη με την ελληνική καταγωγή, αν μια μεγάλη θαυμάστρια του, συγκεκριμένη Μέρτο που ανέφερα πριν, σύζυγος βουλευτού και ξεναγός στο Καπιτόλιο, δεν αισθανόταν την ανάγκη να ρίξει φως στα λησμονημένα έργα του Βρομίδη, να αναζητήσει στοιχεία της ζωής του και στο τέλος να ανακαλύψει τον τάφο του, συγγράφοντας παράλληλα το 1950 ένα εξέλιξη του βιβλίου για τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη. Ο Έλληνας γιατρός, Χαράλαμπος Φρουναράκης, από τα Φιλιατρά Μυσσηνίας, εξέδωσε αντίστοιχο βιβλίο για τον συμπατριώτη του Κωνσταντίνο Βρομίδη, τιμώντας έτσι τον καλλιτέχνη του Καπιτολίου και στηριζόμενο στα στοιχεία της Μέρκελ. Ο Εθνικός Κήρυκας της Νέας Υόρκης, η Athens News, η Απογευματινή, το περιοδικό Αργονάκης, το περιοδικό της πατρίδας μου Φιλιατρά με τον Αίμνη στο ιδρυτή του Παπαχριστόπουλου και αργότερα με το σημερινό δήμαρχο Τριφυλλίας Κώστα Κόλια Ρανιών. Ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Καραμπάτσος, ο οποίος μόλις χθες με ενημέρωσε ότι το σπίτι του πατέρα Βρομίδη υπάρχει στα Φιλιατρά και έχει μιλήσει παρελθόν γι' αυτό. Αλλά και άλλα έντυπα και συγγραφείς αναφέρθηκαν στην αναγνώριση του Βρομίδη από το Αμερικανικό κράτος και την ηλική του καταγωγή. Και εγώ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, δανειζόμενος πληροφορίες από την έκδοση ο Μιχαήλ Άγγελος του Καπιτολίου, έγκυρα ελαμίσματα του διαδικτύου και αναφορές Ελλήνων ομογενών σε συνδυασμό με παλαιότερα ρεπορτάζ που κατέγραψα στις εφημερίδες των Αθηνών και την προσωπικότητα αυτή. Αφήνω στην κρίση σας το μέγεθος, την αξία και την καλλιτεχνική δυνότητα του ανδρός που απόψε τιμούμε όλοι εδώ με την παρουσία μας. Θα ήθελα να προσθέσω όμως και τη δική μου άποψη στη μικρή ιστορική αναδρομή αυτής της προσωπικότητας. Κάποιοι ίσως ισχυριστούν πως τα έργα του είναι αξιόλογα, αλλά δεν είναι και ο Μιχαήλ Άγγελος όπως τον βάπτισαν οι Αμερικανοί, ή πως είναι επηρεασμένος από την Ιταλική τέχνη κυρίως του 1840. Δεκτό. Αλλά σε τι αυτό αγγιώνει την αξία των έργων του. Μα και η παγκόσμια λογοτεχνία δεν επηρεάστηκε από τα επιτομίδια του. Κάποιοι άλλοι ίσως αντιπροτείνουν πως δεν είχε τόσο καλλιτεχνική δυνότητα όσο απλοϊκή παραστατική απεικόνηση. Και λοιπόν, χάνει τη συμβολή του στην τέχνη ο Θεόφιλος επειδή υπάρχει ο Λίτρας, σβήνει η έμπνη της κριτικής λύρας του Ξυλούρη λόγω του ότι ο Χατζηδάκης χρησιμοποιούσε και βιολί,
και στο κάτω-κάτω της γραφής ας εξετάσουμε στην καλλιτεχνική ιστορία μας πόση κριτική δεν έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους. Ο υποκειμενισμός της κριτικής είναι πολύ αδύναμος στην ισχύ του αλλήλου χρόνου. Αυτός είναι που ταξινομεί το παρελθόν, ρυθμίζει το παρόν, προσδιορίζει το μέλλον. Σήμερα τα έργα του Μπρουμίδη καθίστανται αθάνατα, όχι γιατί είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η τέχνη του χρωστήρα, αλλά γιατί έχουν τη δική τους ιστορική σημασία και κυρίως γιατί ένας λαός ο Αμερικανικός, τον οποίο πολλές φορές εμείς οι Έλληνες έχουμε ψέξει για συμπεριφορές του, ξέρει να σέβεται πολύ καλύτερα από ό,τι εμείς ο ευρωγέντες του. Ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης υπήρξε για τις γενιές που τον ακολούθησαν ο καλύτερος ανταποκριτής ιδρύσεων εκείνης Αμερικής, καθώς έχει συμπεριλάβει στα έργα του σημαντικά γεγονότα τα οποία τα βλέπουμε σήμερα ολοζώντανα μπροστά μας. Συνθήκες, συνδικολογήσεις, συμφωνίες, μάχες, στέψεις, νίκες, ήττες αποτυπώνονται στους τοίχους που ζωγράφησε. Όπως ο Καβάφης υπήρξε ο ανταποκριτής της Αλεξανδρινής εποχής με τα ανυπέρβλητα τα ποίηματά του, έτσι και ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης μας δείχνει μια άλλη Αμερική από αυτή που σήμερα παρατηρεί ο κάθε επισκέπτης. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι οι αυστηροί τεχνοκρίτες να δίνουν την